Οι μυστικέ υπηρεσίε του Ισραήλ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και άλλων χωρών στην εφημερίδα New York Times, κατάφεραν να παγιδεύσουν του βομβητέ που αγόρασε η Χεσμολάχ από την Ταϊβάν και του πυροδότησαν σκοτώνοντα τουλάχιστον 11 άτομα και τραυματίζοντα σχεδόν άλλα 4.000. Σημειώνεται ότι 400 από του τραυματίε είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι πηγέ τη εφημερίδα που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν έδωσαν κάποιε λεπτομέρειε για αυτή την άνευ προηγουμένου επιχείρηση, την ευθύνη για την οποία το Λιβανικό Συντηρικό Κόμμα επέριψε ήθη στο Ισραήλ. Οι μικρέ συσκευέ τη κατασκευάστρια Gold Apollo τη Ταϊβάν παγιδεύτηκαν από τι Ισραηλινέ Υπηρεσίε πρωτού φτάσουν στο Λίβανο, σύμφωνα με τι πηγέ. Εκείνη την ώρα στο Λιβάνο μήνυμα που έμοιαζε να εστάλει από την ηγεσία της Χεσμολάχ έφτασε στις συσκευέ κάνοντάς τις να ηχήσουν για αρκετά δευτερόλεπτα και κατόπιν πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι πληροφορίε τη Αμερικανική Εφημερίδα συνάδουν με τη θεωρία που διατύπωσαν πολλοί αναλυτέ, κατά την οποία οι Ισραηλινέ μυστικέ υπηρεσίε μπόρεσαν να παρισφρήσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τη Ιασμπολάχ και να υλοποιήσουν αυτό το χτύπημα.